Λαός μας που έχει συνειδητοποιήσει ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι όπως θέλει να εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης της ανάπτυξης, αλλά ο ηρώδης της μέσης ελληνικής οικογένειας που επιβάλλει φορολογική ποινή στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Στο τέλος του επόμενου Μαρτίου ένα είναι σίγουρο, ότι μόνο ένα δίλημα θα υπάρχει. Ή θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο λαός μας και ο τόπος θα διαλυθεί, ή θα πρέπει να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Αλλά μόνο ο λαός μας μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το δραματικό δίλημα. Μπορεί και πρέπει να δώσει την αναγκαία λύση με έναν ειρηνικό ξεσηκωμό, για να ανοίξει ο δρόμος στην ελπίδα.